Τι έχουμε. Το ιερό τέρας των ελληνικών βιβλιοθηκών. Λοιπόν. Σάκης Κούρογλου, please. Υπεύθυνος των 11 παιδικών βιβλιοθηκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Νομού Καρδίτσας. Σωστά. Ο λόγος σε εσάς. The floor is yours. Καλησπέρα. Τα φώτα είναι δυνατά. Δεν σας βλέπω όλους, αλλά είμαι μαζί σας. Είμαι ένας από εσάς. Θα μιλήσουμε για αυτό που κάναμε καλύτερα όλοι μαζί εδώ. Είμαι η φωνή σας. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2013. Βέβαια, εγώ θα το προχωρήσω λίγο. Θα πάω καλοκαιρινή εκστρατεία 2014. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχω, όλες οι δραστηριότητες, είναι αποκλειστικό αυτό που σας λέω, θα γίνουν στα αγγλικά. Έτσι, να είστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα για να το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, περνάμε καλά στο Unconference. Α, ωραία. Περνάμε καλά στο Unconference. Θέλω ενθουσιασμό. Δεν θα ζητάμε από τα παιδάκια κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, και επειδή τώρα πρέπει να προχωρήσω στην παρουσίαση που έχουμε, βλέπετε εδώ ένα κύριο, τον Άντι Γόρχολ, ο οποίος όταν γεννιόμουν εγώ το 1968, είπε ότι στο μέλλον όλοι θα δικαιούμαστε 15 λεπτά δημοσιότητας. Εδώ τώρα έχει πέσει ένα κούρεμα, είναι της εποχής. Τα 15 έγιναν 8, ένα μπόνους λέει από τον πρωτοψάλτο, τέλος πάντων θα το δούμε. Θα προχωρήσουμε ένα από τη σημαία, είδα εδώ και τη σιρούλα, ας πούμε, πριν, ωραία. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτό που κάναμε το καλοκαίρι και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο όλοι και αποδέκτες ήταν οι τοπικές κοινωνίες και κυρίως τα παιδιά, έπρεπε να περάσουμε κάποια στάδια. Πριν λοιπόν πάμε στο κατεξοχήν κομμάτι της καλοκαιρινής εκστρατείας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους. Γιατί δεν δουλεύει αυτό? Ωραία. Σίγουρα οι δύο είναι ο κύριος Γιάννης Τροχόπουλος, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του Future Library, που μαζί με τον Δημήτρη του Πρωτοψάλτου, που συνεχίζει την προσπάθεια, όργωσαν την Ελλάδα πριν από 2,5 περίπου χρόνια, γνωρίστηκαν μαζί μας από κοντά, εγγραφήκαμε όλοι σε αυτό το δίκτυο του Future Library, με αποτέλεσμα να φτάσουμε, ας πούμε, σε όλη αυτή την καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα. Πέρα από αυτό, βέβαια, οι άνθρωποι έκαναν κάποια βιωματικά σεμινάρια που γνωρίσαμε κάποιους ανθρώπους. Για να γίνουν όλα αυτά, φυσικά, το μεγαλύτερο χειροκρότημά μας, ίσως, θα πρέπει να πάει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που υποστηρίζει οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Και που αν, ας πούμε, δεν ήταν η χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, πιθανόν αυτή τη στιγμή να μην ήμασταν εδώ, να μην είχαμε κάνει καλοκαιρινή εκστρατεία, να υπήρχε μια κατάσταση όπως την ξέραμε πριν από 3 χρόνια. Πρέπει όμως να ευχαριστήσουμε την κυρία Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Βοκοτοπούλου. Διάλεξε αυτή τη φωτογραφία, γιατί το φόρεμά της, το είπα και στην ίδια, μου θυμίζει πολύ τη Σταχτοπούτα. Είναι η Σταχτοπούτα της καλοκαιρινής εκστρατείας, η οποία κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά και μας παραδίδει έτοιμο όλο το υλικό για να προχωρήσουμε εμείς και να βάλουμε μετά την ψυχή μας μέσα και να πάμε σε αυτά που κάναμε το καλοκαίρι. Πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας δίδαξαν πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά πριν απ' όλα την καταπληκτική ομάδα του Future Library, με την Ασπασία, την Εύα, τη Στελίτσα με το ωραίο το μαλλί και τη Δέσποινα φυσικά. Το Δημήτρη τον είπα πιο πριν, που οι οποίοι είναι δίπλα μας κάθε στιγμή που τους χρειαζόμαστε και μας βοηθάνε από παντού. Θα ευχαριστήσουμε φυσικά την Αμαλία Ζέπου, τον Κώστα Μάγο, τη Δάφνη Λιανάντονάκη με τις καταπληκτικές χρονογραμμές της, τη Χάρη Ποντίδα και τη Μυρτώ Τζανετάκη που μας δίδαξαν τα δελτία τύπου, τη Χριστίνα Ντεπιάν, που μας έκανε το «Οι σκιές χάθηκαν», την Ελένη Σβορώνου, την πριγκίπισσα του WWF, η οποία μας φίλησε από Βάτραχους, μας έκανε όλους πρίγκιπες στη Βέρεια, την κυρία Μαρία Αγγελίδου, καταπληκτική, και τη Μαρία Λεωνίδα με τα φωτοκόμικ της, τον Τάσο Χαλκιόπουλο από τους Ατενίστας και φυσικά την αγαπημένη σε όλους, Μιλίνα Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, τι καλό έκανε το Future Library. Το Future Library έκανε το καλό ότι μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε με παλιούς συμφοιτητές, με συναδέλφους, με φίλους.
Μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε νέους φίλους, νέες συνεργασίες, να ανταλλάξουμε απόψεις, γνώση, προγράμματα, να βρούμε από κοινού λύσεις, έτσι. Και αυτό στην εκστρατεία φαντάζομαι ότι το είδατε όλοι, με τις συνεργασίες που υπήρχαν από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη. Μας έδωσε νέες ιδέες, μας έσπρωξε σε μια απίστευτη δημιουργικότητα, άλλαξε τον τρόπο σκέψης και εργασίας μας και μας έκανε να λατρέψουμε τη δουλειά μας. Το πιστεύω αυτό που λέω και το πιστεύετε κι εσείς φαντάζομαι. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ σήμερα, γιατί ενδιαφερόμαστε για αυτό που κάνουμε. Γνωρίσαμε ανθρώπους από χώρους πολύ διαφορετικούς με τη βιβλιοθήκη. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν τεράστιο πάθος για τη δουλειά τους. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο το τάμπλετ. Δουλέψαμε σε ομάδες. Λοιπόν, δουλέψαμε σε ομάδες με πολύ χιούμορ, αλλά δουλέψαμε και με απίστευτη σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Ο καθένας από εμάς κατέθεσε τις δικές του ξεχωριστές εμπειρίες, έτσι, και δυστυχώς μου κλέψε την ατάκα η κυρία Ειρήνη πριν, που είπε για τον παπά της Ενορίας εκεί στη Ραψάνη, έτσι, ο οποίος είναι ο καλύτερος διαφημιστής των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης. Όταν τελειώνει η λειτουργία, μετά το διευχόν, λέει, έχουμε εκδήλωση στη Ραψάνη. Ας πούμε, θα μπορούσε βέβαια η Χάιντι να το συνδυάσει και με τα μνημόσυνα, ας πούμε, και να κάνει χορηγό της εκδήλωσης τον αυτό, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιδέα, εγώ στο έχω πει από πέρυσι, δες το. Λοιπόν, πήραμε όλοι μέρος ενεργά, ενεργό ρόλο στη δημιουργία των προγραμμάτων και βγήκαν 3-4 πολύ καλά προγράμματα από εμάς τους ίδιους, όπως ήταν η Οδύσσια, όπως ήταν η Σκακέρα των Βιβλίων, η Κόκκινη Ήρωση των Παραμυθιών κτλ, οι οποίοι άρεσαν πάρα πολύ και στα παιδιά. Για να φτάσουμε όμως στην επιτυχία τη φετινή που είχε η καλοκαιρινή εκστρατεία, έπρεπε το πρικοσύμφωνο που υπογράψαμε, το οποίο πέρυσι είχε την υπονυμία μνημόνιο και όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα όταν βλέπουμε μνημόνιο κάνουμε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά έγινε συμφωνητικό συνεργασίας με αποτέλεσμα να συμμετέχουν πλέον 103 βιβλιοθήκες και εύχομαι του χρόνου να είμαστε 125, όχι απλά 117, 125, έτσι. Και προτρέπω τους συναδέλφους που δεν πήραν μέρος να πάρουν, γιατί είναι μια καταπληκτική ξεχωριστή εμπειρία. Το υλικό που πήραμε ήρθε σε πολύ καλύτερους χρόνους σε σχέση με πέρυσι, έτσι ώστε προλάβαμε, το διοχετεύσαμε στην τοπική κοινωνία και στα σχολεία και είχαμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τον ερχομό των παιδιών. Λοιπόν, έγινε δωρεά περίπου 16.500 καταπληκτικών βιβλίων στις βιβλιοθήκες και πολλές από αυτές δεν είχαν δυστυχώς δυνατότητα αγοράς βιβλίων, οπότε όλο αυτό έδωσε μια νέα όθηση που είχαν και θέματα χρώματα, που ήταν και το χρώμα της καλοκαιρινής εκστρατείας. Επίσης δωρίστηκαν πολύ ωραίο ηλεκτρονικό υλικό όπως ο προτζέκτορας, η οθόνη, υπολογιστές της βιβλιοθήκης που πήραν μέρος για πρώτη φορά στην εκστρατεία και το μηχάνημα Mercedes που μας στείλαν, αυτό το Samsung, ας πούμε, το καταπληκτικό που μας στείλαν και τα μελάνια δώρο μετά για να έχουμε να εκτυπώνουμε, ας πούμε. Λοιπόν, στην αρχή υπήρξε ένα θέμα με τις δραστηριότητες, θα είναι 20, θα είναι 30, κάποιοι τρόμαξαν, κάποιοι όχι κτλ. Δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις και από την κυρία Ειρήνη, δόθηκε ακριβές οργανόγραμμα, ξέρω εγώ, όλου του εγχειρήματος και μπήκαμε, αφού άρχισε η προετοιμασία της καλοκαιρινής εκστρατείας, βλέπουμε εδώ αντιβιβλιοθήκη της Ερμιώνης, την οποία θεωρώ ότι ήταν πρωταθλήτρια του καλοκαιριού. Λοιπόν, και συγχαρητήρια στην Αναστασία την Γιαγκιουζή, γιατί είναι θελόντρια, δεν είναι καν υπάλληλος του βιβλιοθήκης. Και είναι μια βιβλιοθήκη που εδώ και μια εξαετία λειτουργεί με θελοντές. Και είναι λίγες αυτές οι βιβλιοθήκες που λειτουργούν με θελοντές. Η προετοιμασία μας έκανε να βάψουμε τις γειτονιές, να βρούμε διάφορους τρόπους για να διαφημίσουμε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, βάψαμε πολλά μέτρα χαρτί. Τώρα σας φέρνω έτσι διάφορες μνήμες από το καλοκαίρι. Το κάλεσμα των εθελοντών ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ανταλλάξαμε δελτία τύπου, ιδέες, απόψεις. Οι εθελοντές είναι κάτι που στην Ελλάδα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, ευτυχώς. Ναι, ήρθαν με μεγάλη προθυμία οι άνθρωποι και χωρίς αυτούς πιστεύω ότι δεν θα είχε επιτυχία η εκστρατεία.
Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές μέσα στο χώρο και αξίζει να τους χειροκροτήσουμε, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Οι αριθμοί της καλοκαιρινής εκστρατείας είναι εντυπωσιακοί. Βλέπουμε ότι συμμετείχαν 103 βιβλιοθήκες, υπήρξαν 3.500 διαφορετικές δραστηριότητες, συμμετείχαν 67.500 περίπου παιδιά, 16.500 ενήλικες, 500 εθελοντές και τουλάχιστον 30.000 παιδιά δανείστηκαν από ένα βιβλίο το καλοκαίρι. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις δραστηριότητες που είχαμε, έτσι για να θυμηθούμε λίγο του τι κάναμε, τον κόκκινο πλανήτη. Βλέπουμε εδώ ένα από τα ωραία, το μικρό μπλε και το μικρό κίτρινο, η υπόσχεση, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, οι κόκκινοι ήρωες των ιστοριών, το φωτοκόμικ ή το κρύβομαι στις προβολές ήταν αυτό, ο κύβος των ιστοριών, ο οποίος μας ήρθε στο κεφάλι, όπως θα δείτε μετά εδώ. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη των τεράτων, το φωτοκόμικ το καταπληκτικό εδώ, έτσι. Παιχνίδια στη βιβλιοθήκη που ήταν μέσα στις δραστηριότητες, πειράματα στη βιβλιοθήκη, κάτι που εντυπωσίασε τα παιδιά, η πράσινη detective. Βλέπουμε ότι τα παιδιά συμμετέχουν και βάζουν τη φαντασία τους να δουλέψει πάνω σε αυτό. Κύβος των ιστοριών. Προσπάθησα να βρω φωτογραφίες από πολλές βιβλιοθήκες. Το μαύρο βιβλίο των χρωμάτων, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αυτή τη φωτογραφία την έβαλα γιατί ήθελα λίγο να αναφερθώ και στους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι με τη διαφορετικότητα που είχαν, με την άλλη αντίληψη, το ότι ήταν οι περισσότεροι εκτός βιβλιοθήκης, έδωσε μια άλλη υφή στην όλη εκστρατεία. Έπεσε το τάμπλετ, λοιπόν. Και έγιναν σημείο αναφορά σε κάθε βιβλιοθήκη. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες γκρίνιες, γιατί δύο εκεί, κανένας εδώ κτλ. Φαντάζομαι όμως ότι όλα αυτά εν καιρό θα έρθουν σε μια ισορροπία. Δηλαδή, κάποιοι που πήραν φέτος δεν θα πάρουν του χρόνου, θα πάρουν κάποιοι άλλοι, θα τα δουν όλα αυτά υπεύθυνοι. Ο ήρωας και τυχερός του καλοκαιριού θα έλεγα ότι είναι ο βάτραχος, γιατί από το πουθενά ξαφνικά είδαμε διάφορα βατραχάκια ή μπακακάκια που τα λέμε εμείς στη Θεσσαλία να κυκλοφορούν μέσα ή έξω από τις βιβλιοθήκες. Ο άτυχος του καλοκαιριού θα έλεγα ότι είναι ο χαμελέοντας, γιατί ακόμα ψάχνει να βρει το χρώμα του και έτσι πως πάει δεν βλέπω να το βρίσκει. Λοιπόν, ο Έλμερ ήταν ο νικητής του καλοκαιριού, γιατί του φτιάξαμε σε όλες τις παραλλαγές. Με υφάσματα, με εφημερίδες, μόνο με χαρτονομίσματα δεν το φτιάξαμε, γιατί δεν είχαμε, έτσι, αν μας περίσσευαν, πιθανόν θα το φτιάχναμε και με χαρτονομίσματα. Λοιπόν, φτιάξαμε διάφορα άλλα πράγματα, γυαλιά ηλίου είναι μια αυτή που τα χρειαζόμαστε τώρα που δεν υπάρχουν τα χαρτονομίσματα. Φτιάξαμε καταπληκτικά μομπίλ βιβλίων και τα καταπληκτικά patchwork που έδωσαν άλλοι υφοί στις βιβλιοθήκες και χρωμάτισαν τον κάθε χώρο. Εδώ βλέπουμε ότι τεντώνουν το σεντόνι τα παιδάκια, έτσι. Δυστυχώς έφτασε στο τέλος της η καλοκαιρινή εκστρατεία. Ήμασταν όλοι λυπημένοι από αυτό, αλλά πρέπει να μας μείνει το γεγονός ότι ο μεγάλος Τσάρλι Τσάπλιν είχε πει κάποτε ότι μέρα χωρίς χαμόγελο είναι μια χαμένη μέρα. Εμείς δεν αφήσαμε όλο το καλοκαίρι καμία μέρα χαμένη, καμία. Δώσαμε πολλά πολλά χαμόγελα, πάρα πολλά. Και ένας Γάλλος συγγραφέας του 18ου αιώνα, ο Σεν Πιέρ, είπε ότι ένα καλό βιβλίο είναι ένας καλός φίλος. Ας νιώθουμε λοιπόν χαρούμενοι, γιατί αυτό το καλοκαίρι δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν πολλούς, πολλούς καλούς φίλους. Και συνεχίζουμε να τους δίνουμε πολλούς καλούς φίλους. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι που οι βιβλιοθήκες μας έγιναν πρωταγωνίστριες σε όλη τη χώρα. Και αυτό που θέλω να πω είναι απλά ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας να τα πούμε στη Βέρεια και καλοκαιρινή εκστρατεία 2014 ερχόμαστε. Ευχαριστώ.